Συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε σελίδα 11, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 κεφάλαιο από το βιβλίο της Γένεσης. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 11 σελίδα. Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ, βασιλέως Σενάρ, του Αριόχ, βασιλέως Ελασάρ, του Χοδολογομόρ, βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ, βασιλέως του Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμον μετά του Βερά, βασιλέως Σοδόμων και του Βαρσά, βασιλέως Γομόρων, του Σενάβ, βασιλέως Αδαμά και του Σεμοβόρ, βασιλέως Σεβουήμ και του βασιλέως της Βελά. Αυτή είναι η Σιγόρ. Πάντες ούτι νόθησαν, ομού, εν τη κοιλάδη Σιδήμ ή της είναι η αλμυρά θάλασσα. 12 έτη εδούλευαν εις τον Λογομόρ, εν δε το 13ο απεστάτησαν. Και εν το 14ο έτη ήλθεν ο Γοδολογομόρ και η βασιλίση με ταυτού και πάταξαν τους Ραφαΐμ εν Ασταρόθ Καρναΐμ και τους Ζουζίμ εν Αμ και τους Εμεούς εν Σαβή Κυρια Θαΐμ και τους Χωρέους εν το όρι αυτών Σιήρ έως της πεδιάδος Φαράν ή της είναι εν τη ερήμο. Επέστρεψαν δε και ήλθον εις την εν Μισπάτ, ή της είναι η Καδής, και πάταξαν πάντα τον τόπο του Αμαλίκ και τους Αμοραίους τους κατοικούντας ένα Ασόν Θαμάρ. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων και ο βασιλεύς των Γομόρων και ο βασιλεύς της Αδαμά και ο βασιλεύς Σεβουήμ και ο βασιλεύς της Βελά, ή της είναι η Σιγόρ. Και συνεκρότησαν μάχην με ταυτόν εν τη κοιλάδη Σιδήμ, μετά του Γοδολογομόρ, βασιλέως Ελάμ, και του Θαργάλ, βασιλέως των Εθνών, και του Αμαρφέλ, βασιλέως Σενάρ, και του Αριόχ, βασιλέως Ελασάρ. 4 βασιλείς εναντίον 5. Η δε κοιλάς Σιδήμη το πλήρης φρεάτων ασφάλτου. Ετράπησαν δε οι σφυγήν οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσον εκεί. Οι δε εναπαληθέντες έφυγον εις το όρος. Και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομάρων και πάσαν την ζωοτροφία και ανεχώρησαν. Έλαβαν δε και το Λότ, υιόν του αδελφού του Άβραμ, ως της κατόκη εν Σοδόμης και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν. Υπήγε δε της εκ των διασωθέντων και απήγγειλε τούτο προς τον Άβραμ των Εβραίων, ως της κατόκη πλησίων των τριών Αμαυρί του Αμοραίου, αδελφού του Εσχόλ και αδελφού του Ανίρ, ή τίνες ήσαν σύμμαχοι του Άβραμ. Ακούσας δε ο Άβραμ ότι χμαλωτίστη ο αδελφός αυτού, εφόπλησε 318 εκ των δούλων αυτού των γεννηθέντων εν τη οικία αυτού και κατεδίωξεν ο πίσω αυτόν έως Δαν. Και διαιρέσας τους εαυτούς όρμησε κατά αυτόν τη νύχτα, αυτός και οι δούλοι αυτού, και πάταξαν αυτούς και κατεδίωξαν αυτούς έως Χοβά ή της είναι κατά τα αριστερά της Δομοσκού. Και επανέφερε πάντα τα υπάρχοντα και έτι επανέφερε Λότ των αδελφών αυτού και τα υπάρχοντα αυτού έτι δε και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων η συνάντηση αυτού, αφού επέστρεψε από τις καταστροφής του Χοδολογομόρ και των βασιλέων των μεταυτού εν τη κοιλάδη Σαβή ή τη συνοικιλάς του βασιλέως. Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτων και ίνων, ή το δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησεν αυτόν και είπε ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του Υψίστου, ως της έκτισε των ουρανών και τη γήν. Και ευλογητός ο Θεός ο Ύψιστος, ως της παρέδωκε τους εχθρούς σου εις την χείραν σου. Και ο Άβραμ έδωκε εις αυτόν δέκατον από πάντων. Είπε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων προς τον Άβραμ, δώσ' μη τους ανθρώπους τα δε υπάρχοντα λάβε εις αυτόν. Είπε δε ο Άβραμ προς τον βασιλέα των Σοδόμων, εγώ ύψωσα τη χείρα μου προς Κύριον των Θεών των Ύψιστων, ως της έκτισε των ουρανών και τη γήν. Ότι δεν θέλω λάβει από πάντων των ειδικών σου αποκλωστής έως λωρίου υποδήματος δια να μη είπεις εγώ πλούτησα τον Άβραμ, εκτός μόνον εκείνου το οποίον έφαγον οι νέοι και της μερίδος των ανθρώπων των ερθόντων μεταμού του Ανίρ, του Εσχόλ, του Μαυρί, αυτίας λάβωσε τη μερίδα αυτών.
Μετά τα πράγματα ταύτα, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ, εν οράματι λέγον, μη φοβού Άβραμ, εγώ είμαι υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολύς σφόδρα. Αμήν. Τελικά ο Άβραμ και ο Λότ ξεκίνησαν μαζί πολλά χρόνια, στη Χαράν ήταν μαζί, στην Ούρ των Χαλδαίων ήταν μαζί, στη Χαράν ήταν μαζί και εξήλθαν με εντολή του Κυρίου προς τον Άβραμ και από τη Χαράν προς τη γη Χανάν. Όμως ήσαν συμπορευόμενοι και όπως είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, άλλο είναι η ενότητα και άλλο είναι η συμπόρευση. Συμπόρευση είναι προχωράμε μαζί, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Και ποτέ μα ποτέ η συμπόρευση δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Κάποια στιγμή σταματάει. Και γιατί σταματάει? Γιατί κάποια αιτία πάντοτε θα δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο αδελφούς, όπως ήταν ο Άβραμ και ο Λότ. Εφόσον δεν είναι ένα, και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, ότι στη ζωή μας αν δεν θέλουμε να υπάρχει χωρισμός, πρέπει να υπάρχει ενότης και μάλιστα ενότης πίστεως και ενότης Πνεύματος Αγίου. Ενότης πίστεως δηλαδή να φρονούμε το αυτό στο Λόγο του Θεού, να έχουμε την ίδια διδασκαλία, και ενώ της Πνεύματος Αγίου να έχουμε την ίδια νοοτροπία, το ίδιο φρόνημα. Αυτά τα δύο είναι που φέρνουν την ενότητα στον άνθρωπο και όταν υπάρχει αυτή η ενότηση δεν υπάρχει χωρισμός. Μπορεί δυσκολίες να έρθουν, μπορεί τσακωμοί να έρθουν ακόμη. Χωρισμός δεν θα έρθει. Εφόσον έχουμε το ίδιο φρόνημα και έχουμε την ίδια γένουσα διδασκαλία. Σε αντίθετη περίπτωση, όσο και αγαπημένοι να είναι δύο, εάν δεν έχουν το ίδιο φρόνημα να φρονούν το αυτό, το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον κένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του λαβών δούλου μορφή, αν δεν έχουμε αυτό το φρόνημα να γινόμαστε δούλοι ο ένας τον άλλον, και μάλιστα όμοιοι με τους ανθρώπους όπως ο Χριστός και κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία ως άνθρωποι, τότε δεν υπάρχει πιθανότης να μην χωρίσουμε. Η παραμικρή αιτία να μην φέρει χωρισμό. Παραλαμβάνω λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό δύο να περπατούν ομού και να έχουν τα πάντα κοινά, αλλά ιδιαιτέρως για να διατηρηθεί αυτή η ενότηση και να μην υπάρξει χωρισμός ανάμεσα σε δύο φίλους, χωρισμός ανάμεσα σε δύο αδελφούς, χωρισμός σε μία οικογένεια, χωρισμός μέσα στην εκκλησία. Μόνο αν υπάρχει η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος και εν τέλει βέβαια ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη, τότε δεν πορευόμεθα ομού, δεν φρονούμε το αυτό, δεν δοξάζουμε ομοθυμαδόν τον Κύριο και ο χωρισμός επίκειται, είναι πολύ κοντά. Αποκλείεται να μην έρθει. Όταν έχουμε άλλο φρόνημα, άλλη νοοτροπία, άλλη πρακτική στη ζωή μας. Και όταν πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα, τότε ούτε αγάπη μπορεί να υπάρξει, αντιθέτως χωρισμός, διχοστασία, διαζύγιο, απομάκρυσης και αποξένωσης. Είναι βεβαιωμένο. Μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου θα υπάρξει η αγάπη η οποία θα φέρνει την ενότητα. Μόνο. Μόνο. Και μάλιστα μόνο όταν συμφωνούμε, φρονούμε δηλαδή το αυτό και συμφωνούμε στο Λόγο του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να φρονείτε το αυτό και να έχετε την ίδια γνώμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι που εργάζεται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Με τις διακονίες. Τι καταρτίζει τους Αγίους.
Ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας. Βεβαίως κατά διακονία υπάρχουν δάσκαλοι, όπως και ευαγγελιστές, όπως και προφήτες, όπως και ποιμένες. Αλλά ο δάσκαλός μας είναι ένας, ο Χριστός. Και χρησιμοποιεί τις δικές του διακονίες για να διδάσκει. Γιατί ο Χριστός δίνει τις διακονίες. Αλλά και αυτός που φέρνει την ενότητα είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, που χρησιμοποιεί τα χαρίσματά του για να φέρει τους ανθρώπους στο ίδιο φρόνημα, στο φρόνημα του Χριστού. Και τότε, όταν υπάρχει η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, τότε η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας και υπάρχει και ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, όπου δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, αν δεν αγωνιζόμαστε να υπάρχουν αυτά τα δύο, επίκειται χωρισμός, διαφωνία, απομάκρυσης και αποξένωσης. Αυτός είναι νόμος πνευματικός που δεν μπορεί να λιωθεί, δεν μπορεί. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτό. Όσο και πολιτική να κάνεις, όσο και υποχωρήσεις, όσο και συμβιβασμούς να κάνεις, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, εάν δεν υπάρξουν αυτά τα δύο, τα οποία δημιουργούν και το τρίτο, δηλαδή η ενότητα της πίστεως, η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και σαν συνέπεια ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη, αποκλείεται να υπάρξει ενότης. Είτε διαζύγιο, είτε διχοστασία, είτε διαφωνία, είτε απομάκρυνση, είτε παγωμένη σχέση που λένε οι άνθρωποι, είτε αποξένωση, είτε ακόμη και εχθροί. Γι' αυτό οι άνθρωποι έξω χωρίζουν και γίνονται εχθροί ο ένας με τον άλλον. Εχθροί. Είναι ένας κανόνας, ένας πνευματικός κανόνας που πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας και να αγωνιζόμαστε προς αυτήν την ενότητα για να μπορέσει να συμβεί το υπέροχο αυτό το οποίο υπόσχεται ο Θεός, αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος. Και πώς συμφωνούν δύο? Με την ενότητα της πίστεως, με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και εν τέλει με το σύνδεσμο της τελειότητος. Εάν συμφωνήσουν δύο περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον Ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εξάπαντος θα τους δίδεται. Αυτοί οι δύο δηλαδή αποτελούν δύναμη. Γι' αυτό και ο Χριστός έστελνε δύο-δύο. Και όταν μιλάω πολλές φορές με νέα ζευγάρια ή που πρόκειται να παντρευτούν ή έχουν παντρευτεί, πάντα τους λέω αυτό το ωραίο παράδειγμα που μου είχε δείξει ο Θεός κάποτε. Με είχε πιάσει ο Θεός και μου είχε δείξει τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Και μου λέει, μπορείς να καταλάβεις πώς προσευχόταν ο Πέτρος για τον Ιωάννη? Ο Ιωάννης ήταν ο πιτσιρικάς, ο Πέτρος ήταν ο μεγάλος. Μπορείς να φανταστείς πώς προσευχόταν ο Ιωάννης για τον Πέτρο στο ταμείο? Και κάθισα και σκέφτηκα και λέω, πρέπει να ήταν φοβερή η προσευχή. Γι' αυτό ήταν ενωμένοι, γι' αυτό ήταν αγαπημένοι. Γιατί τους ένωνε η κοινή πίστης και το κοινό φρόνημα και ο σύνδεσμος της τελειότητας που ήταν η αγάπη. Και όλα αυτά πώς δημιουργούνται? Με αγώνα. Αυτό έτσι είναι αγώνας, αδελφοί. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να συμφωνήσουν. Δεν γίνεται, θα τσακωθούν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν θα τσακωθούν. Και να τσακωθούν χίλιες φορές, θα αγαπηθούν χίλιες μία. Εάν υπάρχει η ενότητα της πίστεως και το φρόνημα και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν υπάρχει, θα τσακωθούν μία και θα χωρίσουν αμέσως. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν και έγινε. Όταν έγινε αυτό, τότε πια ο Θεός δοκίμασε τις καρδιές του Άβραμ και του Λότ. Δοκιμάστηκαν οι καρδιές τους. Πώς σε αυτό το χωρισμό θα συμπεριφερθούνε? Με επιδίωξη ιδίου συμφέροντος, με υπερηφάνεια ή με ταπείνωση? Και πώς θα φανεί ο πνευματικός άνθρωπος στο χωρισμό, όταν δύο έχουν μία διένεξη? Εκεί φαίνεται ο πνευματικός και εκεί φαίνεται ο κυσαρχικός. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που ταπεινώνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να, με τη χάρη του Χριστού, να πλησιάσει. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι ο άγριος, που
δεν δέχεται κουβέντα. Λένε οι άνθρωποι, μίγα στο σπαθί του. Δεν δέχεται κουβέντα. Αυτός είναι σαρκικός. Πνευματικός είναι πρόβατο. Σαρκικός είναι λύκος. Και αν δεν είναι λύκος, είναι σκύλος. Πνευματικός βελάζει και πηγαίνει στον Κύριο, στο μπιμένα του. Ο σαρκικός γαυγίζει και επιτίθεται. Έτσι λοιπόν έγινε ο χωρισμός του Άβραμ και του Λότ. Ο Λότ διάλεξε για τον εαυτό του το πιο εύφορο μέρος, το καλύτερο μέρος, το σπουδαιότερο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, εκεί που θα πήγαινε πολύ καλύτερα από τον Άβραμ, κατά τη γνώμη του. Ο Άβραμ διάλεξε αυτό που του είπε ο Θεός. Τι ωραίες επιλογές. Και αυτό, αδερφοί, έχει γραφτεί, όπως όλη η Παλαιά Διαθήκη, για τη διδασκαλία μας. Πώς διαλέγεις? Διαλέγεις αυτό που σ' αρέσει, αυτό που θέλεις, αυτό που νομίζεις ότι είναι το καλύτερο, ή διαλέγεις αυτό που σου χαρίζει ο Θεός? Μεγάλη διαφορά. Ο Λότ λοιπόν βρέθηκε έξω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, που ήταν γεμάτο από αμαρτία και διαστροφή. Και ο Άβραμ βρέθηκε στην έρημο μαυρή. Ο Άβραμ με υποσχέσεις και ο Λότ με μέρημνα πλουτισμού και καλοπέρασης. Από εδώ και πέρα αρχίζουν όμως τα προβλήματα. Και τα προβλήματα τα δημιουργεί ο διάβολος και ο κυρίαρχος στόχος είναι το παιδί του Θεού. Εν προκειμένου είναι ο Λότ. Ξεσηκώνει λοιπόν τους βασιλείς με αρχηγό τον Γοδογολομόρ, πως τον λένε, τέλος πάντων μπερδεύεται το στόμα μου, που είναι ο βασιλιάς της Περσίας και ήταν ο κυρίαρχος όλης της περιοχής, μαζί με τους συμμάχους του Αμαρφέλ, Αριόχ και Θαργάλ. Έχουν σε πλήρη υποταγή τα Σόδομα και τα Γόμορα και τους συμμάχους τους. Γίνεται ένας πόλεμος, πιο μακριά φεύγουνε και τα Σόδομα και τα Γόμορα επαναστατούν. Ο Λότ δεν συμμετέχει, αλλά είναι κοντά και θα υποστεί όλες τις συνέπειες της αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομορών. Ο Λότ δεν ήταν αμαρτωλός, δίκαιος ήταν. Και βασανίζεται η δικαία αυτού ψυχή, λέει ο Απόστολος Πέτρος, με αυτά που έβλεπε και με αυτά που άκουγε. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά, επειδή διάλεξε να είναι τόσο κοντά, θα υποστεί όλες τις συνέπειες της απόλυτης αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομόρων. Ο χριστιανός κρατάει απόσταση από την αμαρτία. Δεν πλησιάζει, λέγοντας εγώ δεν έχω ανάγκη, εγώ δεν θα πειραστώ. Δεν είναι αν θα πειραστείς. Μπορεί και πράγματι ο Λότ δεν πειράστηκε εκεί που κατόκισε, αλλά ήταν τόσο κοντά που ό,τι θα συνέβαινε σαν συνέπεια της αμαρτίας στα Σόδομα και στα Γόμορα θα το ζήσει και αυτός, και το ζήσε. Πόλεμος μεγάλος με νίκη των Περσών και αποτέλεσμα έπεσαν όλα τα Σόδομα και τα Γόμορα και όποιος δεν σκοτώθηκε συνελήφθη και τους πήγανε στα βουνά, έτσι συνηθίζαν να κάνουν τότε, τους έπαιρναν και τους μετόκιζαν. Και τους έκαναν δούλους τους βέβαια. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο Λότ. Δούλος των εθνών. Γιατί έκανε κακή επιλογή. Δούλος των εθνών. Ποιος? Ο άνθρωπος του Θεού. Ο ανιψιός του Άβραμ. Και κάποιος εκ των διασυνθέντων πληροφόρησε τον Άβραμ. Και ο Άβραμ αγαθός, γεμάτος από αγάπη, με το Θεό μαζί του, δεν δίστασε ούτε στιγμή να τον βοηθήσει. Και αυτό, αδερφοί, είναι το πνεύμα του Χριστού. Να βοηθάς. Τι σημαίνει να βοηθάς? Να υπηρετείς. Και για να γίνεις υπηρέτης των αδελφών σου, ο Θεός σου χαρίζει να διαχειρίζεσαι την πολυειδή χάρη του. Θα βρίσκεις πάντοτε χάρη από το Θεό.
όταν αποφασίζεις να υπηρετείς βοηθώντας. Πάντοτε θα βρίσκεις χάρη από το Θεό. Δεν πάει για να κερδίσει, πάει για να βοηθήσει. Αυτό το πνεύμα, αδελφοί, της αγάπης, της υπηρεσίας, της βοηθείας. Μάλιστα το λέει ο Απόστολος Παύλος, χάρισμα βοηθείας. Ένα από τα χαρίσματα, τα φυσικά, όχι του Πνεύματος του Αγίου, που το χρησιμοποιεί όμως το Πνεύμα το Άγιο, είναι και το χάρισμα της βοηθείας. Χαίρεται ο Θεός όταν έχουμε αυτή την πρόθεση να βοηθάμε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα αγάπης, αλλά είναι και αποτέλεσμα Πνεύματος Αγίου, φρονήματος Πνεύματος Αγίου. Χάρισμα βοηθείας. Και να πείτε ότι είχε δυνάμεις μεγάλες, οι άλλες ήταν βασιλιάδες με πολλούς, με πολυάριθμους στρατούς. Αυτός πήρε 320 περίπου, 317 από τους δικούς του υπηρέτες. Και πήγε και αυτός μαζί να βοηθήσει και να ελευθερώσει το Λότ. Η βοήθεια δεν είναι να σε βοηθήσω στην αμαρτία. Η βοήθεια είναι να σε βοηθήσω στην ελευθερία. Μάλιστα αυτό το λέει πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώνετε εσείς πάντα τον νόμο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Το πνεύμα του Άβραμ είναι μοναδικό. Γι' αυτό και τον θεωρούν όλοι οι λαοί που πιστεύουν σε ένα Θεό, τον θεωρούν τον μεγαλύτερο πατέρα τους, τον μεγαλύτερο άνθρωπο στα πνευματικά. Και είναι ο μεγαλύτερος στα πνευματικά. Πατήρ της πίστεως. Εμείς πατέρα μας, φώναζαν οι Ισραηλίτες, έχουμε τον Αβραάμ. Εσένα το δικό σου τον πατέρα δεν τον ξέρουμε, λέγαν ειρωνικά για τον Ιησού Χριστό. Θα εγκάφχησης. Και ο Αβραάμ βέβαια με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερε. Του δε σοφία ο Θεός, χώρισε τους 317, 150 από εδώ, 150 από εκεί, πέσανε απάνω, νικήσανε, ελευθερώσανε τον Λότ και τον φέρανε πίσω. Υπήρχε πιθανότητα να μην μπορέσει να τον βοηθήσει καμία, αφού ο Θεός ήταν μαζί του. Τότε ο βασιλιάς των Σοδόμων και των Γομόρων τον πλησιάζει και του λέει, δώσε μας τους ανθρώπους και όλα τα λάφυρα, τα δικά μας, τα υπάρχοντά μας που είχαν πάρει οι εχθροί μας, κράτησέ τα. Εκεί δείχνει τώρα το τρίτο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Αβραάμ. Λέει, ύψωσα το χέρι μου στον ουρανό και είπα, από σένα, δηλαδή από τα Σόδωμα και τα Γόμορα που ήταν γεμάτα αμαρτία, δεν θα πάρω ούτε λουρί, λέει κάτι πολύ ωραίο να το πω, ούτε κλωστή, ούτε λουρί υποδήματος. Δηλαδή από σας που είστε γεμάτοι από την αμαρτία, εγώ δεν θα πάρω ποτέ τίποτα. Και ξέρετε αυτό πως το λέει ο Λόγος του Θεού, βέλημα. Αν πάρεις τα είδωλα που έχουν χρυσάφι για το χρυσάφι, αυτό είναι ανάθεμα στον άνθρωπο. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τίποτα από την αμαρτία. Τίποτα. Κανένα κέρδος, κανένα όφελος. Από τη δίκη. Και τι είναι αμαρτία? Πάσα ανομία στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτία και πάσα αδικία στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Από τους αμαρτωλούς και εξαιτίας της αμαρτίας ο χριστιανός, ο Άβραμ, το παράδειγμά μας, δεν χρησιμοποιεί ποτέ τίποτα. Γιατί δεν θέλει να πει με κανένα τρόπο ότι τους πλούτησα εγώ. Εγώ ο βασιλιάς των Σοδόμων και των Γομόρων σε πλούτησα. Ποια είναι η καύχησή τους? Ότι όλα τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω και δεν τα δεν έχω, μου τα δίνει ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε πως συμπεριφέρεται? Τα σα εκ των σών δίνω. Συνεχίζει να βοηθάει από αυτά που του δίνει ο Θεός. Και προσοχή, αδερφοί, ποτέ μη μετανιώσουμε για κάτι που δώσαμε από αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί χάνουμε το μισθό μας. Χάνουμε όλο το όφελος.
ποτέ μη λυπηθούμε, ποτέ μη στενοχωρηθούμε, όταν βοηθάμε χρησιμοποιώντας αυτά που μας δίνει ο Θεός. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί τον ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Δύο πράγματα είναι που γράφει η Γραφή, σε δύο χαρακτηριστικά γράφει η Γραφή, ότι δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός. Σε αυτόν που έχει το πνεύμα του κόσμου, την επιθυμία της σαρκός, την αλαζονία του βίου και τις επιθυμίες των οφθαλμών, σε αυτόν η αγάπη του Πατρός δεν υπάρχει. Και σε αυτόν που προσφέρει από αυτά που του δίνει ο Θεός, με λύπη ή μετανοεί ή στενοχωριέται ή θυμώνει με τον εαυτό του, βρε τι έπαθα τότε και έδωσα. Καλύτερα να μου δώσεις, αλλά όταν δίνεις να δίνεις με χαρά. Και όσο πιο πολύ χαρά έχεις όταν προσφέρεις, τόσο πιο πολύ απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Είναι λεπτομέρειες μέσα στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μιλάει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει βασιλείαν ασάλευτον, λατρεύουν το Θεό ευαρέστως, γιατί πρώτον έχουν σεμνότητα, εδώ είναι σεμνή στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σεμνότητα, σεμνός άνθρωπος τι σημαίνει, ταπεινός, γλυκός. Και δεύτερον, λατρεύουν με ευλάβεια. Και ευλάβεια τι σημαίνει, προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Εμείς πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εργάζεται ο Θεός με τον Άβραμ, τον οποίον έκανε πρώτο πατέρα όλων των πιστών. Και ιδιαιτέρως εν το σπέρματί του, του εδόθη η υπόσχεση θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Για την προσωπική μας ζωή, για την οικογενειακή μας ζωή, για τη χριστιανική μας ζωή, για την επαγγελματική μας ζωή. Ακόμη και για την υγεία μας. Γιατί το λέω για την υγεία μας? Γιατί ο Απόστολος Ιωάννης λέει στο Γάιο, εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Όσο ευωδούται η ψυχή σου, γιατί είσαι ευλαβής, έχεις ευλάβεια και σεμνότητα στη σχέση σου και στη λατρεία σου με το Θεό, τόσο ο Θεός θα σε ευωδώνει και τόσο ο Θεός θα σου χαρίζει υγεία. Αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι, πολλοί εργάτες του Ευαγγελίου, ευωδώνονται και υγιένουν. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Βλέπεις ανθρώπους μεγάλους, υγιέστατους. Και βλέπεις νέους, άρρωστους. Και λες, γιατί είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δίκαιος είναι ο Θεός. Δίκαιος, Άγιος. Και μας έχει δώσει το Λόγο Του για να ξέρουμε πώς περπατάμε. Ο Άβραμ λοιπόν πρώτον δεν δέχτηκε από την αμαρτία, γιατί ξέρει ότι είναι, δεν το ξέρει, εμείς το ξέρουμε, αλλά ξέρει από το Πνεύμα το Άγιο, από το Θεό, από το ένστικτό του, ότι ό,τι πάρει από τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι ανάθεμα σε αυτόν, είναι ευδέλιγμα. Και ακούτε και τη συνέχεια. Όταν έγινε αυτό, τότε εμφανίζεται στη ζωή του ο Μελχισεδέκ, ένα πρόσωπο ιδιαίτερο. Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς, το εξηγεί πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Για το Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης και βασιλεύς Σαλήμ, βασιλεύς ειρήνης. Δηλαδή είναι και ιερεύς του Θεού του Υψίστου και βασιλιάς. Είναι προτύπωσης του Ιησού Χριστού.
Και γιατί εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος? Για να γνωρίσουμε ότι υπάρχει και μεγαλύτερος του Αβραάμ, ο Μελχισεδέκ. Και πώς το γνωρίζουμε? Γιατί αφενός μεν τον ευλόγησε, και όποιος ευλογεί είναι μεγαλύτερος από τον ευλογούμενο, αφετέρου ο Αβραάμ πρόσφερε δέκατα των υπαρχόντων του με χαρά στο βασιλιά της δικαιοσύνης, στο βασιλιά της ειρήνης και στον ιερέα του υψίστου. Είναι ενιγματικό πρόσωπο. Είναι απάτορα, μήτωρα, γενολόγητος, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, δεν γνωρίζουμε όπως γνωρίζουμε για όλους τους ανθρώπους μέσα στη γραφή από πού προήλθε, πότε έζησε, πώς έζησε και πώς πέθανε. Ένα πρόσωπο είναι αυτό που δεν φαίνεται τίποτα, ο Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι προτύπωσης του Ιησού Χριστού, γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλεύς και αρχιερεύς. Και μέσα από αυτόν ο Θεός ευλόγησε ακόμη περισσότερο τον Αβραάμ και φανέρωσε όμως ότι πάνω από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, υπάρχει ο βασιλεύς και ο αρχιερεύς που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αδερφοί, που να είναι πάνω απ' όλα. Μόνο ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, βασιλεύς και ιερεύς. Και του πρόσφερε και άρτων και ίνων. Δηλαδή θα λέγαμε την σημερινή κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και περιγράφει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός είναι ιερεύς και ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ερμηνεύει ότι υπήρχαν οι ιερείς οι οποίοι ήταν μέσα στην οσφή του Αβραάμ διά του Ααρών, στους οποίους ο λαός Ισραήλ πρόσφερε δέκατα. Οι ιερείς λοιπόν αυτοί μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ προσέφεραν δέκατα στο Μελχισεδέκ, που σημαίνει υπακοή, υποταγή, σεβασμός. Είναι απίστευτο πρόσωπο και το είχαν στις γραφές τους και δεν το είχαν καταλάβει. Την ερμηνεία του Μελχισεδέκ ποιος την έδωσε? Η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα του Χριστού. Φανέρωσε ότι ο Αβραάμ δεν είναι το νούμερο ένα. Ανώτερος είναι αυτός που τον ευλόγησε και ανώτερος είναι αυτός που πήρε τα δέκατα, που τον αποδεκάτησε. Και ταυτόχρονα ο Αβραάμ φανέρωσε και το χαρακτήρα του. Δεν πήρε το ανάθεμα και το βδέλυγμα της αμαρτίας και πρόσφερε 10% από όλα του τα υπάρχοντα στον ιερέα, τον Μελχισεδέκ, που είναι βασιλεύς δικαιοσύνης και βασιλεύς ειρήνης. Φοβερό πρόσωπο και πραγματικά η προτίμωση του Ιησού Χριστού. Βέβαια υπάρχει εδώ η διδασκαλία, την οποία εγώ δεν πιστεύω, ότι ήταν η εμφάνιση του Ιησού Χριστού, δηλαδή μιλάνε για άλλη ενανθρώπιση. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τουλάχιστον έτσι προσκρίνω εγώ και ερμηνεύω, γιατί εμείς είμαστε ερμηνευτές. Δηλαδή διαβάζουμε τη γραφή και έχουμε άποψη, ελπίζουμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά είναι μία προτύπωση. Δεύτερη φορά που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα Μελχισεδέκ είναι στους ψαλμούς δια Πνεύματος Αγίου από τον Δαβίδ, λέγοντας προς τον Ιησούν προφητικά, «Συ είσαι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Και δι' αυτής της, και μάλιστα λέει όμοσα, λέει ο Θεός, ότι εσύ είσαι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν εφορκομοσίας ιερεύς δεν γίνεται. Γιατί για υπόψη του τους ιερείς εκ της τάξεως του Ααρών, τους Λεβίτες. Και υπάρχει ορκομοσία για το Μελχισεδέκ,
γιατί είπε ο Θεός και για τον Ιησού τον Ναζωραίο, εγώ όμωσα εις εαυτόν ότι εσύ είσαι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η δεύτερη λοιπόν εμφάνιση του ονόματος είναι διαπνεύματος Αγίου στους ψαλμούς, όπως είπαμε, που μιλάει ο Θεός, όμωσα ότι εσύ για τον Ιησού Χριστό είσαι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και την τρίτη φορά που αναφέρεται το όνομα αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο, ιδίως στο 7ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που εκεί περιγράφει με λεπτομέρεια, θα έλεγα, και οπωσδήποτε μεγάλη αποκάλυψη, περιγράφει τα του Μελχισεδέκ, για τα οποία αλλού αναφέρει ότι είναι δυσνόητα και χρειάζεται αποκάλυψη, φανέρωση και διδαχή Πνεύματος Αγίου. Και έτσι λοιπόν ο Αβραάμ συνάντησε, ο Αβραάμ, αυτό είναι τιμή για τον Αβραάμ, ο Θεός έστειλε τον Μελχισεδέκ να συναντήσει τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, τον πατέρα του Ιησού Χριστού, όπου δια του σπέρματός του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Μια ιδιαίτερη τιμή που έκανε ο Θεός να στείλει τον Μελχισεδέκ. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμη. Ο Μελχισεδέκ, είπαμε, με το όνομά του είναι βασιλεύς δικαιοσύνης και βασιλεύς Σαλήμ, βασιλεύς ειρήνης, που σημαίνει ότι η ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη. Και ακόμη ότι όταν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού, σίγουρα θα υπάρχει και ειρήνη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τονίζει με μεγάλη επιμονή, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η βασιλεία του Θεού σαφώς είναι δια της αναγεννήσεως να γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και να είμαστε αναγεννημένοι σε ελπίδα ζώσα ότι θα έχουμε κληρονομιά αμάραντο, αμίαντο, αιώνια, που θα είναι φυλαγμένη μέχρι εκείνη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας στους ουρανούς. Όμως το αποτέλεσμα, μάλλον το έργο της δικαιοσύνης, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η ειρήνη. Όταν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού, και εδώ θέλω να το συνδέσω με το συμπορεύομαι, όταν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού και η δικαιοσύνη Θεού υπάρχει στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, όταν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού, τότε υπάρχει ειρήνη. Και ποια είναι η δικαιοσύνη Θεού? Η υπακοή στο Ευαγγέλιο. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται από το Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν υπακούμε, υποτασσόμεθα στο Ευαγγέλιο, τότε υπάρχει δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει και ειρήνη. Το έργο της δικαιοσύνης είναι ειρήνη, που σημαίνει για μας ένα πάρα πολύ σοβαρό μάθημα. Όταν δεν υπάρχει ειρήνη, τότε έχει χαλάσει η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας. Και πρέπει να ψαχτούμε, πρέπει να εξετάσουμε, πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να έρθουμε εις Αυτόν. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος έβγαλε τη δόξα του, την εξουσία του, έλαβε δούλου μορφή και εν τέλει εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος, να η δικαιοσύνη του Θεού, στα λόγω του Θεού, στα λόγια του Πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Χριστός τι είναι? Άρχον ειρήνης. Γιατί είναι πλήρης της δικαιοσύνης του Θεού. Και γιατί είναι πλήρης της δικαιοσύνης του Θεού? Γιατί είναι ταπεινός και αποδεικνύεται η ταπεινωσή του από την υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Και μπόρεσε να είναι ταπεινός γιατί απαρνήθηκε τον εαυτό του. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, ταπεινός δεν μπορείς να είσαι. Νόμος πνευματικός. Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να μπορείς να είσαι ταπεινός, υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού και να σε υψώσει ο Θεός. Το έργο λοιπόν της δικαιοσύνης είναι ειρήνη, αλλά και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, γιατί έχει και αποτέλεσμα η δικαιοσύνη, είναι ησυχία
ευημερία και χαρά. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θελείστε δύναμή σας. Όλα αυτά είναι έργο και αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης του Θεού, που δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και, για να το πω πιο καλά, από την ορθοτόμηση της πίστεως και από την οτροπία του Πνεύματος του Αγίου που οδηγεί τον άνθρωπο στο Λόγο του Θεού και στην ταπείνωση. Τότε το έργο θα είναι η ειρήνη και το αποτέλεσμα ησυχία, ασφάλεια και ευημερία. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού. Ησυχία, ασφάλεια και ησυχία, ασφάλεια και ευημερία. Αποτέλεσμα είναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να ψάχνουμε τον εαυτό μας για να διακρίνουμε εάν πραγματικά συνεχίζει το όνομά μας να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή δεν έχουμε αμαρτήσει χωρίς να εξομολογηθούμε, γιατί θα αμαρτήσουμε, θα κάνουμε λάθη. Αλλά άμεσα μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, παρετούμεθα των αμαρτιών μας και έρχεται το ελέος του Θεού επάνω μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να εξετάζουμε πάντοτε τον εαυτό μας, αν ζητούμε, βρισκόμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού πρώτον και στη δικαιοσύνη του Θεού δεύτερον. Γιατί μετά υπάρχει ευλογία. Η ευλογημένη οικογένεια πού οφείλεται? Στη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς είναι η ευλογημένη οικογένεια? Πρώτα έχει ειρήνη. Δεν έχει τσακωμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει γκρίνιες. Το έργο της δικαιοσύνης, η ειρήνη. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, η ησυχία. Εν τη ησυχία και πεποιθήσει θελήστε δύναμή σας. Η ησυχία που σημαίνει δύναμη. Ασφάλεια. Αυτό που θα πει ο Θεός σε λίγο στον Αβραάμ. Μη φοβού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ασφάλεια. Και τέλος, ευημερία. Τι θα πει ευημερία? Ευημερία δεν θα πει πλούτος. Η ευημερία είναι να μην υπάρχουν ελλείψεις, να μην υπάρχουν ταλαιπωρίες. Γιατί μπορεί να είναι ένας πλούσιος και το παιδί του να είναι άρρωστο. Τι κέρδισε? Δεν έχει ευημερία αυτός. Το παιδί του να είναι άπιστο. Το παιδί του να είναι εχθρός του. Το παιδί του να είναι μέσα στην αμαρτία, στην εκχύληση της αμαρτίας. Δεν είναι ευημερία. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Κάθε πότε, κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στο ταμείο μας. Και βεβαίως και μετά σαν οικογένεια και σαν εκκλησία. Γι' αυτό πάντοτε, και τώρα ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε, ζητάμε από όλους σας ένα χαρτάκι με όνομα χωρίς όνομα. Τι δεν σας αρέσει στην εκκλησία με βάση το Λόγο του Θεού? Τι δεν έχουμε καταλάβει και δεν κάνουμε καλά στην εκκλησία? Θα το γράψετε σε ένα χαρτάκι, σας το λέω από τώρα πρώτη φορά, θα κρατήσει λίγο καιρό αυτό, σε κανένα μήνα, σκεφτείτε, προσευχηθείτε, γιατί η πρόθεσή μας είναι να διορθωνόμαστε. Δεν είναι να χειροτερεύουμε σαν εκκλησία. Να διορθωνόμαστε και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Ό,τι δεν είναι καλό και δεν το έχουμε δει, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν είναι καλά και δεν τα έχουμε καταλάβει και χρειαζόμαστε τι? Εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια. Θέλουμε το πλήθος των συμβούλων. Και ποιοι είναι οι συμβουλοί μας? Οι αδελφοί μας που έχουν το Λόγο του Θεού στα χέρια τους, που έχουν το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά τους. Αυτή είναι η συμβουλή μας για να διορθώσουμε τα ελλείποντα. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να διορθώνετε τα ελλείποντα και εμείς να διορθώσουμε τα ελλείποντα. Πριν όμως, σας προτρέπω με τη χάρη του Χριστού, πριν σκεφτείτε να διορθώσετε τα ελλείποντα της Εκκλησίας που θα το κάνετε, ξεκινήστε πρώτα να διορθώσετε τα ελλείποντα τα δικά σας. Αν διορθώσω τα ελλείποντα τα δικά μου σαν άτομο, τα ελλείποντα της οικογένειάς μου, τότε θα έχω φώτιση,
θα έχω όραση, θα έχω αγάπη και θα μπορέσω να προτείνω να διορθώσω τα ελείποντα της Εκκλησίας. Και θα σας πω και ένα μικρό μυστικό μου, που δεν τα μυστικά μου εγώ σας τα λέω όλα. Από τα χαρτάκια αυτά βλέπω ποια οικογένεια πάει καλά και ποια δεν πάει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Όταν η πρόταση δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, καταλαβαίνω ότι κάτι υπάρχει στην οικογένεια. Και βέβαια αυτό δεν το κάνω από περιέργεια. Μετά κάθομαι και προσεύχομαι, ψάχνω να βρω τρόπο να επέμβω για να διορθώσουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ένας διορθώνει τον άλλον. Εσείς θα διορθώσετε, αν μπορώ να πω την έκφραση, εμάς που είμαστε οι πρεσβύτεροι και όλους μας, και εμείς θα διορθώσουμε εσάς. Και τι θα γίνουμε? Θα προχωράμε από τελειότητα σε τελειότητα. Θα περπατάμε όλο και καλύτερα. Πράγμα το οποίο το θέλουμε. Άρα λοιπόν από σήμερα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε, να διορθώσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Γι' αυτό θα βάλουμε ένα μήνα καιρό να διορθώσουμε τα της οικογένειας μας, τα δικά μας, και ύστερα να διορθώσουμε την Εκκλησία μας. Αμήν αδερφοί. Αυτό είναι λοιπόν το πνεύμα του Άβραμ. Και αυτό είναι και το δώρο που έκανε ο Θεός. Τι δώρο έκανε ο Θεός τον Άβραμ? Το Μελχισεδέκ, τον ιερέα του υψίστου, που ήταν βασιλεύς δικαιοσύνης και ειρήνης, και τον ευλόγησε. Καταλαβαίνεις τι δώρο σου κάνει, τι δώρο μας κάνει ο Θεός όταν στέλνει έναν άνθρωπο να μας ευλογεί? Άνθρωπο. Είναι δώρο. Και τι σημαίνει να μας ευλογεί? Να προσεύχεται για μας. Είναι δώρο. Εγώ χαίρομαι γιατί μου έχει κάνει τέτοια δώρα ο Θεός. Υπάρχουν εδώ μέσα αδερφές και αδερφοί που ξέρω ότι προσεύχονται. Και με ευγνώμη πάω και προσεύχομαι. Λέω, Κύριε, μην τις πάρεις αυτές. Άστις να συνεχίζουν να προσεύχονται. Είναι δώρο Θεού, αδερφέ. Και βέβαια το ωραιότερο δώρο είναι να προσεύχει το άντρας για τη γυναίκα του και η γυναίκα για τον άντρα της. Έτσι δεν είναι? Ή και τα παιδιά μας κλπ. Αλλά είναι δώρο, το ωραιότερο δώρο που έκανε ο Θεός στον Άβραμ για να του ανταποδώσει το χαρακτήρα του, είναι που έστειλε σε αυτόν μόνο το Μελχισεδέκ. Φοβερό δώρο. Βέβαια το ωραιότερο δώρο που έχει κάνει σε μένα ο Θεός είναι που έστειλε τον Χριστό και προσεύχεται για μένα. Αλλά όμως και μεταξύ μας, αδερφοί, είναι δώρο Θεού. Ξέρεις τι θα πει? Βάζεις την καρδιά του αδελφού να προσεύχεται για σένα. Δεν γίνεται ανθρώπινο αυτό. Έχουμε τόσους μπελάδες όλοι μας. Δεν έχουμε μπελάδες? Έχουμε τόσους μπελάδες όλοι μας. Και όταν καταλαβαίνεις ότι ένας αδελφός προσεύχεται, αυτό το έχει κάνει ο Θεός γιατί σ' αγαπάει. Το έχει κάνει ο Θεός γιατί με αγαπάει, για να είμαι ακόμη πιο ευγνώμων στο Θεό. Έβαλε την αδελφή την τάδε, τον αδελφό τον τάδε, και μέρα νύχτα προσεύχονται για μένα. Δεν είναι δώρο? Γιατί είναι δώρο? Γιατί αυτοί οι αδελφοί είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου. Είναι σαν το Μελχισεδέκ. Είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δεν είναι ένας ανθρωπάκος, μια γυναικούλα. Είναι ιερεύς και βασιλεύς του υψίστου, που ο Θεός γέμισε την καρδιά του με αγάπη, την καρδιά της με αγάπη, και προσεύχεται για σένα. Βέβαια αυτό έχει και ανταπόδοση από το Θεό. Όσο βάζει ο Θεός την καρδιά σου και προσεύχεσαι, τόσο πιο πολύ ευαρεστείται ο Θεός και σε ευλογεί εσένα ο Θεός. Εσύ ευλογείς τον αδελφό σου και σένα θα σε ευλογεί ο Θεός. Είναι ωραία η Εκκλησία, αδελφοί. Είναι ωραία η σχέση των αδελφών. Είναι ωραίος ο Λόγος του Θεού. Δημιουργεί ανθρώπους αγίους. Μόνο? Όχι. Ευλογημένους. Μόνο? Όχι. Καρποφόρους. Χρήσιμους. Γιατί όταν σε ευλογεί ο Θεός εσένα επειδή προσεύχεσαι για μένα, ό,τι του ζητάς θα στο κάνει. Γιατί είσαι ο ευλογημένος του Κυρίου. Και για να ολοκληρώσω,
Θυμηθείτε τη βοήθεια που πρόσφερε ο Αβραάμ στον αποστάτη, σε εισαγωγικά, ως προς τη συμπεριφορά, όχι ως προς την πίστη, στον αποστάτη Λότ. Τον μικρό Λότ που τον εξουθένησαν, που τον διέλυσαν, που τον εχμαλώτησαν, που τα πήραν όλα, που τον άφησαν πάμφτωχο, εχμάλωτο. Θα ήταν εχμάλωτος των εθνών. Θα δούλευε για τα έθνη. Θα ήταν δούλος των εθνών. Είναι αυτό που λέει και ο Χριστός. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη βασιλεία των ουρανών, την ετοιμασμένη από τον Πατέρα μου για σας. Γιατί? Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Πείναγα. Ξέρεις τα πείναγα. Ξέρεις τα πεινάω. Θεός να μας φυλάει. Ξέρεις τι προσευχή θα κάνει ο άνθρωπος που πεινάει όταν του δώσεις, όχι ένα ξεροκόμματο, ένα πιάτο ωραίο με ψάρι, με κρέας, με απ' όλα, τι προσευχή θα κάνει για σένα και πόσο θα σε ευλογήσει ο Θεός εσένα. Πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Δίψασα. Δεν το πήρατε από το λάκκο, από το πηγάδι, λίγο νερό. Πήγατε, βρήκατε κρύο νερό από την πηγή, δροσερό, γιατί αυτός καίγεται. Και του δώσατε ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Πήγατε στη βρύση, έτσι πηγαίναν τότε. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Φυλακισμένος ήμουν ανάμεσα σε εγκληματίες και ήρθατε σε μένα. Και μ' αγκαλιάσατε και μιλήσατε, θυμηθείτε τον Παύλο και τον Ονίσιμο, που ήταν τέκνο του Παύλου μέσα στα δεσμά του, μέσα στη φυλακή και λοιπά. Γι' αυτό η βοήθεια, αδερφοί, δεν είναι ότι βοηθάς τον άλλον, είναι ότι βοηθάς πρώτα τον εαυτό σου, γιατί ο άλλος προσεύχεται για σένα και ο Θεός ευλογεί εσένα και ύστερα από όλα αυτά τα πράγματα, να και ο Κύριος, εκεί είναι που χαίρομαι εγώ και συγκλονίζεται η καρδιά μου. Ύστερα, μέχρι τώρα δεν φανεόταν πουθενά ο Θεός. Καθόταν και παρακολουθούσε. Καθόταν και παρατηρούσε. Έβλεπε. Τι θα κάνει τώρα ο Αβραάμ? Τι θα κάνει τώρα ο Λότ? Τι θα κάνει τώρα? Πώς θα το κάνει? Δεν επενέβαινε. Ούτε του πήγαινε μην πας τίποτα. Περίμενε να δει τι θα κάνει. Και να το θυμόμαστε αυτό, αδερφοί. Πάντοτε ο Θεός περιμένει να δει τι θα κάνουμε. Είναι και ανήκει στον Κύριο να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Περιμένει τώρα να δει τι θα κάνεις. Σε βρίζουνε, περιμένει να δει τι θα κάνεις. Σε ευεργετούνε, περιμένει να δει τι θα κάνεις. Ταλαιπωρείσαι, περιμένει να δει τι θα κάνεις. Αμήν. Περιμένει να δει, όχι θα πούμε. Και τα λόγια είναι εύκολα. Περιμένει να δει τι θα κάνουμε. Και ο Θεός περίμενε να δει τι θα κάνει ο Αβραάμ. Και ύστερα από όλα αυτά τα ωραία που έκανε ο Αβραάμ, λέει, πόσο μου αρέσει αυτό, μετά τα πράγματα ταύτα, όχι πριν, μετά τα πράγματα ταύτα, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι, λέγον, μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου και ο μισθός σου θα είναι πολύ σφόδρα. Θέλεις να σου το πει ο Θεός? Εγώ θέλω. Αλλά θα μου το πει μετά τα πράγματα τα αυτά, ύστερα από όλα αυτά, όχι πριν, ύστερα. Αμήν.